Καλή χρονιά να έχουμε καταρχάς, με υγεία. Εγώ προσωπικά έρχομαι σε γνώριμα μέρη για μένα. Ήρθα σε μια ιστορική ομάδα της Αρκαδίας, τον Παρκαδικό. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να έχουμε υγεία και τα καλύτερα έρχονται. Νομίζω έχεις βρεθεί αντιμέτωπος με την σημερινή σου ομάδα πέρσι και έχεις και μια εικόνα ουσιαστική, καθώς έχεις συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θέλω να το σχόλιο σου. Σίγουρα, ναι, έχω βρεθεί πολλές φορές αντίπαλος με τον Παρκαδικό. Είναι μια ομάδα πολύ ιστορική, υπολογίσιμη πάρα πολύ και δύσκολα περνάει η ομάδα από εδώ. Εύχομαι και αυτό να γίνει φέτος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο. Ο Παναγιακός δεν είναι Παναγιακός με την υποστήριξη του οικονομική του Αστέρα των τελευταίων χρόνων. Γίνεται μια νέα αρχή. Δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχει την εμπειρία εσύ, έχει γυρίσει και αρκετές ομάδες. Τι πρέπει να κάνει ο Παναγιακός, τι πρέπει να έχει, πώς πρέπει να το δουλέψει τον οδικό χάρτη για να μην έχει απλότητα την τελευταία αγωνιστική. Τώρα να σου πω αυτό με το Αστέρα δεν ξέρω κάτι και δεν είμαι αρμόδιος να ξέρω τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κάθε ομάδα, μια τέτοια ομάδα στον Παρκαδικό, πρέπει να στηριχθεί στο τοπικό του στοιχείο, στα παιδιά γύρω-γύρω, από όπως είπαμε, στην Αρκαδία γενικά, και να βγάλει νέους παίχτες. Γιατί ο Παρκαδικός είναι μια ομάδα που ανέκαθεν, όπως και άλλες μεγάλες ομάδες, βγάζαν παίχτες. Να στηρίξει αυτό. Και θεωρώ ότι ο κ. Μαυρέας είναι ο κατάλληλος προπονητής που μπορεί αυτό να το στηρίξει. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά θέλω να ευχηθώ στη ομάδα του Παρκαδικού, στη διοίκηση, στο προπονητικό team και στους συμπαίχτες μου. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, μια μεταβατική χρονιά για την ομάδα. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους. Δουλειά, επιμονή, υπομονή και καλώς εγώ των πραγμάτων να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Σίγουρα μια δύσκολη σεζόν φέτος όπως προμηνύεται, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει η παρουσία ενός έμπειρου προπονητή, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις στο σύλλογο του Τριφυλλίου και βέβαια και ένας βασικός κορμός ο οποίος έχει μείνει από πέρσι. Οπότε είναι ένας παράγοντας που συντελεί θετικά ώστε η ομάδα να δέσει πιο γρήγορα. Ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντική η προσθήκη του κ. Μαυρέα και του team του. Είναι η πρώτη χρονιά που θα δουλέψω εγώ με τον κ. Μαυρέα. Ξέρω το έργο του, είμαι και εγώ χρόνια στον χώρο. Πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τα παιδιά που έχουν μείνει από πέρσι. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα ότι μείνει κάποιο παίκτης από πέρσι ώστε να διατηρηθεί κάποιος κορμός. Από εκεί πέρα η συνέχεια στο γήπεδο. Νίκο, έχεις μεγάλη εμπειρία, έχεις παίξει πολλά χρόνια και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι κάτι που σε φοβίζει φέτος με αυτή τα γεγονότα που έχουν συμβεί? Δεν νομίζω να με φοβίζει κάτι. Απλά είπαμε ότι είναι μια μεταβατική χρονιά για την ομάδα. Εγώ πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύω στο πλάνο της ομάδας και του προπονητή και πιστεύω και στους συμπαίκτες μου.